Η νύχτα που πέρασε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σημαδεύτηκε με μπαράζ εκρήξεων στο Κίεβο. Σύνδεση με την απεσταλμένη του Όπεν, Γεωργία Λαγού. Γεωργία, πυραυλική επίθεση και στην περιοχή Ταρνίτσια, περίπου 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Κιέβου. Και μάλιστα ήταν πολύ δύσκολες σήμερα και οι επικοινωνίες. Υπάρχουν πληροφορίες ότι είχαμε επίθεση και σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Ακριβώς. Καλησπέρα, Μίνα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στην περιοχή Ντάρνιτσα, στο νοτιοανατολικό τμήμα του Κιέβου, μόλις λίγα χιλιόμετρα, όπως είπες και εσύ, από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Υπήρξε βομβαρδισμό σε ένα εργοστάσιο το οποίο παράγει τεθωρακισμένα και άρματα μάχης. Εμείς, επειδή δεν μας επέτρεψαν οι στρατιωτικοί και οι αστυνομικοί που βρίσκονται εκεί στο σημείο να πλησιάσουμε και να προσεγγίσουμε, να σας πω πως τα μέτρα ασφαλείας εδώ είναι δρακόντια. Μέχρι και από το σημείο που βρισκόμαστε σε απόσταση αναπνοής, βλέπουμε ένα μεγάλο σύννεφο καπνού να υψώνεται. Μέχρι και αυτήν την ώρα δεν έχουν αναφορές εάν υπάρχουν τραυματίες ή θύματα από τον βομβαρδισμό του εργοστασίου. Να σου πω πως την ίδια στιγμή υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα στην είσοδο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, με τη στρατιωτική διοίκηση να προτρέπει τους πολίτες να μην πλησιάσουν το Κίεβο μέχρι τις επόμενες ημέρες, διότι αποτελεί στόχος και μπορεί να κινδυνεύσει, ενώ εμποδίζουν και την ανθρωπιστική βοήθεια. Να σου πω πως ο σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι έγραψε ένα tweet σήμερα, είπε χαρακτηριστικά, μήνα, 52 νύχτες, εκατοντάδες χιλιάδες ακούνε τα τρομερά ουρλιαχτά των σιρήνων και των βλυπάτων, κανείς δεν ξέρει πού θα πέσουν και ποιον θα σκοτώσουν. Αλλά ξέρουμε ότι η Ρωσία βομβαρδίζει τις πόλεις μας κάθε βράδυ, καλά που η υπόλοιπη Ευρώπη δεν ακούει τους τρομακτικούς ήχους. Αυτή ήταν και η έκκληση του Συμβούλου του Προέδρου Ζελένσκι, να σταθεί όλη η Ευρώπη, όλη η Δύση, στο πλευρό της Ουκρανίας που αυτή τη στιγμή βάλεται.